Μεσόγειος FM στους 105 και 4 επιστρέψαμε φίλες και φίλοι. Συνομιλήσουμε με τον κύριο Θεοδόση Σουσούδη, πρώην δήμαρχο του νησιού, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Άνδρος Νέοι Ορίζοντες, γιατρός, ξέρει τα θέματα του νησιού όσο ελάχιστη και υποψήφιος δήμαρχος και πάλι. Καλημέρα κύριε Σουσούδη, χρονιά πολλά, καλή χρονιά, εύχομαι με υγεία. Καλή σας ημέρα. Επίσης καλή χρονιά, υγεία και ό,τι επιθυμείτε. Να είστε καλά. Τώρα θέτετε εσείς ένα ζήτημα με ένα άρθρο σας στην εφημερίδα του Ελεύθερου Τύπου που σχετίζεται με τη μείωση του πληθυσμού. Πέρα από το γεγονός Ναι. ότι από μόνο του η μείωση του πληθυσμού είναι πλήγμα για τη χώρα μας, όχι μόνο για την Άνδρο, θέτετε και ένα ζήτημα που σχετίζεται όχι με τους μόνιμους, αλλά με τους νόμιμους πληθυσμούς. Θέλετε λίγο να μας το εξηγήσετε. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, στην απογραφή του 20, του 21, δυστυχώς η οποία απογραφή έγινε μέσα στο χειμώνα, Νοέμβρη-Δεκέμβρη, στην απογραφή λοιπόν αυτή καταγράφηκαν ποιοι κάτοικοι είναι μόνιμοι κάτοικοι στο νησί, δηλαδή ζουν στο νησί όλο τον χρόνο, και ποιοι κάτοικοι έχουν δικαιώματα να ψηφίζουν στο νησί. Αυτό που λέμε τεροδημότες. Λοιπόν, θεωρώ όλοι στην Άνδρο, όπως και σε πολλά άλλα νησιά, αλλά η Άνδρος επειδή είναι κοντά στην Αθήνα, έχουμε το εξής ιδιαίτερο. Οι ετεροδημότες, αυτοί που ψηφίζουν στο νησί, αλλά δεν μένουν όλο τον χρόνο, έρχονται τουλάχιστον και μένουν στο νησί 6 μήνες με 8. Αυτοί οι άνθρωποι ανοίγουν τα σπίτια τους, έχουν τα απορρίμματά τους, έχουν την ίδρυυσή τους, έχουν τις απαιτήσεις τους, πληρώνουν δημοτικά τέλη οι ίδιοι, έχουν τις υποχρεώσεις, τα δικαιώματά τους, και αυτούς τους ανθρώπους αυτός ο νόμος δεν τους εξυπηρετεί. Και όχι μόνο αυτό. Αυτό λοιπόν δεν τους θεωρεί μόνιμους κατοίκους. Ναι, δεν τους θεωρεί κατοίκους, θα έλεγα, γιατί όταν η εκπροσώπηση του Δημοτικού Συμβουλίου η εκπροσώπηση είναι βάσει του μόνιμου πληθυσμού και όχι αυτών που τελικά ενδιαφέρονται και έρχονται στο νησί και επενδύουν στο νησί. Μοιραία λοιπόν έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή ένα ολόκληρο νησί που κάποτε είχε 3 μεγάλους δήμους, επειδή είμαστε κάτω από 10.000 κάτοικοι στο μόνιμο πληθυσμό, η εκπροσώπηση στο Δημοτικό Συμβούλιο να είναι 19 δημοτικοί σύμβουλοι, που σημαίνει θα είναι στην καλύτερη περίπτωση 11 από την διοικούσα, ας το πούμε, από τη διοίκηση, και 8 από την αντιπολίτευση. Να διοικήσει λοιπόν ένας δήμαρχος με 11 συμβούλους ένα νησί με αποσυνένωση 3 μεγάλων δήμων, πραγματικά είναι ιδιαίτερα δύσκολο, έως ακατόρθωτο. Θα σας πω ότι το 10, στον ενιαίο Δήμο Άνδρου, το συμβούλιο ήταν 27 σύμβουλοι. Μετά έγινε 21, που το διανύουμε και τώρα το 21, και τώρα θα γίνουμε 19. Άρα μείωση, συρρήκνωση. Αυτό σχετίζεται και με τις επιχορηγήσεις που δίνονται από το κράτος, γιατί παίζει ένα ρόλο πληθυσμιακά. Και βέβαια, παίζει ρόλο. Και εδώ υπάρχει πρόβλημα, αλλά τέλος πάντων παίζει ρόλο. Διότι η ΣΑΤΑ είναι βάση του πληθυσμού. Της εκπροσώπησης στο Δημοτικό Συμβούλιο Συμβούλων. Άρα λοιπόν εμείς ως ένα Δημοτικό Συμβούλιο 19 ατόμων έχουμε λιγότερη δύναμη σαν νησί από αυτή που πρέπει να είχαμε. Διότι η Άνδρος τους 6 με 8 μήνες έχει τεράστιες ανάγκες. Και ειλικρινά το λέω, δεν ξέρω, επειδή τη γνωρίσετε την Άνδρο και τα άλλα νησιά, αλλά εγώ δεν θέλω να πω μόνο για την Άνδρο, είναι και άλλα νησιά που έχουν το ίδιο πρόβλημα, και θα ήταν πάρα πολύ καλό και η Τίνος και η Μύκονος και όποια άλλα νησιά να έχουν εκπροσώπηση 25 συμβουλών και όχι 19. Λοιπόν, εμείς στο νησί της Άνδρου έχουμε 4 μεγάλες πόλεις, να το πω έτσι. Έχουμε τον Μπατσί, έχουμε το Κόρθι, έχουμε το Γάβριο, έχουμε τη Χώρα. Αυτά τα 4 σημεία έχουν τα λιμάνια τους, έχουν την ίδρυυσή τους, έχουν τα απορρίμματά τους, έχουν τα απορριμματοφόρα τους, έχουν τα γύρω χωριά, έχουν τεράστιες ανάγκες. Δεν είναι μόνο τα χωριά και η πρωτεύουσα όπως είναι άλλα νησιά. Εμείς έχουμε 4 μεγάλες πόλεις με ίδιες ανάγκες σε κάθε πόλη. Θέλουν βιολογικό και οι 4 πόλεις. Και μην ξεχνάμε το τεράστιο οδικό δίκτυο που έχει η Άνδρος. Τεράστιο οδικό δίκτυο, το οποίο ακόμα τουλάχιστον τα 100 χιλιόμετρα είναι χωματόδρομος. Αλλά πέραν αυτού, όπου αυτό είναι και θέμα της περιφέρειας, είναι πολύ επαρχιακή δρόμη και που μια συνεργασία, ένα σχεδιασμό με την περιφέρεια μπορεί κάτι να γίνει τουλάχιστον στο μέλλον.
εδώ θεωρώ ότι η Άνδρος και πολλά άλλα νησιά, για να μην το βάζω μόνο στην Άνδρο, θα έλεγα ότι επιβάλλεται η εκπροσώπησή μας, η εκπροσώπηση των νησιών αυτών, να είναι με τον νόμιμο πληθυσμό. Γιατί όλοι αυτοί έχουν δικαιώματα. Και εξάλλου, ο νόμιμος πληθυσμός καθορίζει και τις βουλευτικές έδρες. Γιατί λοιπόν να ξεχωρίσουμε τις βουλευτικές έδρες από τις δημοτικές έδρες? Σωστό αυτό που λέτε. Αυτό πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Ναι, ούτε εγώ και το καταλαβαίνω. Και θα έλεγα ότι θα ήταν πολύ καλό να το επανεξετάσει αυτό το κράτος. Μήπως μπορέσει να γίνει κάποια διόρθωση εκεί. Να υπάρξει μια εκπροσώπηση ικανή για το κάθε νησί, το οποίο νησί έχει μια αυτοτέλεια, ας το πούμε έτσι. Ναι. Να υπάρξει λοιπόν μια τέτοια δυνατότητα, ώστε να μπορέσουμε να ανεβάσουμε τον αριθμό των δημοτικών συμβούλων. Ναι. Είναι πραγματικά ελάχιστη η εκπροσώπηση των 19 ατόμων για ένα τέτοιο νησί σαν την Άνδρο και για πολλά άλλα νησιά. Δεν νομίζω πάντως ότι θα γίνει κάτι, αλλά καλά κάνετε και το θέτετε, γιατί μόνο αν και τα υπόλοιπα νησιά που είναι κάτω των 10.000 κατοίκων γίνει μια κοινή θέση για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ίσως εισακουστείτε πριν τις εκλογές. Γιατί κάποια νησιά που είναι κάτω από 10.000 κάτοικοι και ο νόμιμος πληθυσμός του. Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε και να κάνουν κάτι, αλλά τα νησιά που έχουν νόμιμο πληθυσμό πάνω από 10.000 ή πάνω από 20.000 ανάλογα με το αυτό, δεν νομίζω ότι θα ήταν τόσο τραγικό να μπορούσε το κράτος να κάνει εδώ πέρα μια διόρθωση. Εφόσον οι βουλευτικές έδρες καθορίζονται από τον νόμιμο πληθυσμό, θα μπορούσαν και οι δημοτικές να καθορίζονται από εκεί. Ναι, αυτή είναι η φιλοσοφία και ναι. Να σας πω την αλήθεια, διάβασα και κάποια άρθρα παράλληλα, γιατί το έψαξα πολύ αυτό, και είδα ότι και στη Μακεδονία, στην Κεντρική Μακεδονία, υπάρχει το ίδιο, ας το πούμε, το ίδιο παράπονο, η ίδια απέτηση, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm. Μάλιστα. Δεν είμαι μόνο εγώ ή κάποιοι άλλοι που μπορεί να το είπαν, και πάρα πολλοί δήμαρχοι στην Κεντρική Μακεδονία το λένε. Mm-hmm. Γιατί και εκεί υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και στο κάτω-κάτω δηλαδή. Το δημογραφικό μας έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Πρέπει η εκπροσώπηση στα δημοτικά συμβούλια να μειωθεί τόσο, ώστε να μην μπορούμε πλέον να δουλέψουμε για το κάθε νησί, για το νησί μας. Σωστό. Τα βλέπουμε όλα αυτά. Είναι ο κύριος Θεοδόσης Σουσούδης, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Άνδρος Νέοι Ορίζοντες και υποψήφιος δήμαρχος του νησιού. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και την ανάλυση που μας κάνατε εδώ, γιατρέ. Έτσι, εγώ θα εξακολουθώ να το λέω, μιας και είστε ο γιατρός. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Καλή χρονιά, καλή δύναμη σας εύχομαι. Και εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή χρονιά. Γεια σας.